Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά, καλά, μια χαρά. Δύσκολη η νύχτα χθες γιατί το λέω αυτό? Γιατί η κυρία Σπύρου πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή μας έκανε λόγο για νίκη της αντιπολίτευσης, για νίκη του λαού της Καστοριάς που δεν χρειάζεται αυξήσει τα δημοτικά τέλη και πρώτη ήττα σας. Ήττα γιατί? Η πρώτη ήττα σας... Δεν έχουμε την πλειοψηφία. Ναι, σωστό, αλλά... Έχουμε 19 και ναι. Ψήφισαν όλοι το και 19 την πρόταση και... αυτή. Το έχετε αυτό. Επισημάνει και υπόθεση, ναι. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν ήττα του Δημοτικού Συμβουλίου η χθεσινή. Ήταν νίκη και απορώ για τα χειροκροτήματα, κάποια χειροκροτήματα που ακούστηκαν στην αίθουσα. Ρωτήσαμε την κυρία Σπύρου γι' αυτό, λέει, και χειροκρότησε και ο Δήμαρχος. Τι σημαίνει νίκη και αυτό που δεν ακούσαμε όμως, τα χειροκροτήματα τα ακούσαμε. Αυτό που δεν ακούσαμε ήταν πρόταση. Είπε όμως η κυρία Σπύρου, για να λύσουμε λίγο τα χειροκροτήματα, κύριε Κορεντσίδη, είπε ότι μου βγήκε αυθόρμητα, χάρηκα γι' αυτό που έγινε, αλλά αλλά χειροκρότησε και ο Δήμαρχος, είπε. Χειροκρότησε και ο Δήμαρχος, είπε. Το ότι ο Δήμος μπαίνει σε περιπέτειες. Γι' αυτό λοιπόν. Εάν χάρηκε στο ότι ο Δήμος μπαίνει σε περιπέτειες, δεν μπορώ εγώ να σχολιάσω. Πριν να πούμε ποιες είναι οι περιπέτειες που μπαίνει, θέλετε να μας πείτε, να απαντήσετε μάλλον στην κυρία Σπύρου που είπε ότι χειροκροτήσατε και εσείς μας. Όχι, δεν απαντάω. Ό,τι σχόλια γίνονται, εγώ θέλω να γίνονται μέσα στις συνεδριάσεις και του Δημοτικού Συμβουλίου και στην Οικονομική Επιτροπή, τώρα, εκεί που είναι τα θεσμικά όργανα, αλλά στα οποία με λύτης μου διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόταση. Πριν πάμε και άλλα λοιπόν... λέμε στη μία, και άλλα λέμε στη μία επιτροπή και άλλα λέμε στην άλλη συνεδρία. Πριν πάμε λοιπόν να μας πείτε τις συνέπειες, κατά τη γνώμη σας, που θα έχει αυτή η χθεσινή απόφαση, αν μπορείτε να μας πείτε... για το κριτήριο τελικά που σύσσωμη αντιπολίτευση είπε όχι χθες και έτσι δεν πέρασε το συγκεκριμένο θέμα. Τι ήταν αυτό που επηρέασε, πιστεύετε, την αντιπολίτευση και είπε όχι? Δεν γνωρίζω. Είναι απαντήσεις που θα πρέπει να δώσει η αντιπολίτευση. Απλά εγώ θα μείνω σε μια διαπίστωση ότι ακούσαμε χθες ένα όχι, αλλά δεν ακούσαμε καμία απολύτως πρόταση. Γιατί δεν μπορεί να είναι πρόταση το να μπουν οι συγκεκριμένες οφειλές στα ληξιπρόθεσμα όταν δεν είναι καταγεγραμμένα στον προϋπολογισμό. Και το ζήτησα εγώ και το ανέφερα χθες δύο φορές. Μήπως όμως δεν και να πληρώσει να όλο αυτό και ο κόσμος αυτόν, μήπως δεν είναι η εύκολη λύση από την άλλη? Όχι. Η εύκολη λύση, κύριε Νατσούλη, είναι να πούμε ότι δεν προχωράμε σε καμία αύξηση. Δεν νομίζω να είναι εύκολη απόφαση να προχωρήσει σε επιβολή τελών με οποιοδήποτε. Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου πάνω σε αυτό. Αυτό είναι, αλλά δεν έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς γι' αυτό. Δεν μπορεί να είναι πρόταση να μπουν λοιπόν στα ληξιπρόθεσμα που έγινε από τον συγκεκριμένο συνδυασμό χωρίς να είναι καταγεγραμμένο στον προϋπολογισμό και προτεραιότητα σε έναν προϋπολογισμό, γιατί δεν έγινε κατανοητό αυτό χθες, είναι να καταγραφούν οι οφειλές. Αυτό λοιπόν ζητήσαμε να γίνουν χθες, να καταγραφούν οι οφειλές. Για να καταγραφούν οι οφειλές σε έναν προϋπολογισμό θα πρέπει να βρεις και τον τρόπο πώς θα τις καλύψεις. Επίσης ακούσαμε το πρωτόγνωρο χθες ότι οι Δήμοι φορολογούνται με 25% φόρο, κάτι πρωτάκουστο. Μπερδέψαμε τον Δήμο με την επιχείρηση. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο και μάλιστα συναφερέθηκα που το άκουσα από ανθρώπους που ασχολούνται με οικονομικά και μάλιστα το βιογραφικό τους είναι βασισμένο πάνω σε οικονομικά θέματα. Η δεύτερη λοιπόν πρόταση που ακούστηκε, πρόταση το λέω σε εισαγωγικά πάντα γιατί δεν υπήρχε καμία πρόταση. Η δεύτερη λοιπόν πρόταση ήταν να αλλάξει η πολιτική στην ίσπραξη των ανταποδοτικών μέσα της ΔΕΗ. Ήταν μια πρόταση που επίσης ανέφερα χθες, θα πρέπει να απασχολήσει το ελληνικό κοινοβούλιο και όχι το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς και κανένα άλλο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε σε πρόταση από άλλον συνδυασμό, πρόταση πάντα σε εισαγωγικά. Δεν καταλάβαμε τι ψηφίσαμε στην Οικονομική Επιτροπή. Λοιπόν, εάν όλα αυτά απορρέουν κάποιο, αν με όλα αυτά μάλλον απορρέει κάποιο κύρος ή κάποια υπεύθυνη στάση, πείτε το και εμένα για να το καταλάβω και εγώ. Το να λέμε όχι, χωρίς καμία πρόταση, το να μπαίνουμε σε μια Οικονομική Επιτροπή η οποία εκπροσωπείται από όλους τους συνδυασμούς πλην του κυρίου Τίγκα. Και στην Οικονομική Επιτροπή, όταν με εισήγηση δική μου, λέω να συζητηθεί η πρόταση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
να συζητηθεί. Παρόλα αυτά όμως η απόφαση που θα πάρουμε ως Οικονομική Επιτροπή θα ήθελα να είναι ομόφωνη και με προτάσεις από όλους τους συνδυασμούς. Η μοναδική πρόταση που ακούστηκε εκεί πέρα ήταν από το συνδυασμό τον δικό μας και μάλιστα με εισήγηση του κυρίου Τσανούσα, ο οποίος έκανε μια λεπτομερέστατη καταγραφή. Ο οποίος, όπως είπε όμως η κυρία Σπυρού, είπε ότι ανέφερε ένα άρθρο και είπε ότι μπορεί να τα πληρώσετε εσείς αυτά. Αν δεν, και εκεί ίσως φοβήθηκε, λέει η κυρία Σπύρου, και ψήφισε το μέλος της ομάδας Μόσχου, ψήφισε θετικά. Και μετά άλλαξε την απόφαση. Υπήρξε ένας έμεσος, μια έμεση απειλή εκεί. Δεν είναι υπεύθυνη στάση να προκαταβάλουμε το τι ψηφίζουν και τι όχι οι άνθρωποι των άλλων συνδυασμών. Είδαμε και προβλέψεις εχθές, ακούσαμε πολλά. Εχθές ακούσαμε πολλά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είδα και ανθρώπους με μαντικές ικανότητες που προβλέπουν το μέλλον. Ακούσαμε πάρα πολλά, δεν ακούσαμε όμως το διατάφτα, την πρόταση για το πώς θα καλυφθούν αυτά τα χρέη. Καμία πρόταση απολύτως. Και αν θέλετε να προχωρήσουμε στις συνέπειες. Για να δούμε τώρα. Τι θα αυτή τη στιγμή, κλείνοντας λίγο και αυτά που τόνισε νωρίτερα η κυρία Σπυρού, είπε ότι αν έρθει τις προσεχείς ημέρες βελτιωμένη πρόταση από τον Δήμο, τότε θα είμαστε θετικοί. Δεν θα σχολιάσω τίποτα, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόταση από τους άλλους συνδυασμούς. Βελτιωμένη πρόταση τι σημαίνει? Βελτιωμένη ακόμη πρόταση σημαίνει με μικρότερες ίσως αυξήσεις, δεν ξέρω. Ακόμη και γι' αυτό δεν υπάρχει πρόταση. Ας γινόταν μια αντιπρόταση στην Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσουμε σε μικρότερες αυξήσεις ή να κάνουμε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Εσείς σκοπεύετε, να το ρωτήσω όλο διαφορετικά, κύριε Κορετσίνη, ναι. Σκοπεύετε να επαναφέρετε με κάποιον τρόπο αυτό το θέμα? Λοιπόν, σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει μια εισήγηση από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου οι λύσεις είναι δύο, αυτές που ανέφερα χθες στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι λύσεις αυτές λοιπόν, η οποία πρώτη δεν είναι λύση, δεν είναι εφικτή, είναι να μην καταγράψουμε και να μην εντάξουμε τα τιμολόγια τα οποία είναι, έχουν κοπεί από την διάδυνα για όλες τις οφειλές στον προϋπολογισμό. Είναι κάτι παράνομο και εμείς στην παρανομία και στην παρατυπία δεν θα συνεχίσουμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά η δεύτερη λύση λοιπόν είναι να δεσμεύσουμε από τον τακτικό μας προϋπολογισμό χρήματα τα οποία θα καλύψουν τις συγκεκριμένες οφειλές. Μισό λεπτάκι. Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Να το πούμε αναλυτικά. Τι σημαίνει αυτό? Ο τακτικός προϋπολογισμός είναι, τα τακτικά μας έσοδα είναι 7 εκατομμύρια ευρώ. Τα περισσότερα αυτά, για τη μισθοδοσία. Η μισθοδοσία είναι το 80%. Σημαίνει στάση πληρωμών. Σημαίνει 5.600.000 για τη μισθοδοσία και μένει ένα ποσό 1.400.000 που είναι για προμήθειες υλικών, που είναι για μισθοδοσία υπαλλήλων καθαριότητας, που είναι για δράσεις του Δήμου, πολιτιστικές, τουριστικές, αθλητικές. Μιλάμε για προμήθειες τροφίμων, παιδικών σταθμών, βρεφικών, μουσικών σχολείων κλπ. Εκπαίδευση δηλαδή. Όλα αυτά θα πάνε για να καλύψουν τις ανάγκες, να καλύψουν τις οφειλές αυτές οι οποίες υπήρχαν. Μιλάμε δηλαδή για τακτικά έσοδα 7 εκατομμύρια, τα οποία θα πάνε να καλύψουν όλες αυτές τις ανάγκες, χωρίς να υπάρχει ούτε ευρώ, ούτε ένα ευρώ για να καλύψει όλα τα υπόλοιπα. Σκεφτείτε τώρα εσείς, ας σκεφτεί και ο κόσμος, τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στη λειτουργία ενός Δήμου. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή οι υπάλληλοι του Δήμου που μας ακούνε έχουν κάτι να φοβούνται, ότι δεν θα πληρωθούν τους μισθούς τους? Όχι, εγώ δεν θα κινδυνολογήσω αυτή τη στιγμή να πω κάτι να φέρω σε κίνδυνο. Γίνονται οι προσπάθειες και έχουν γίνει οι προσπάθειες. Στην τελευταία συνεδρία της διάδυμα, την οποία έχω την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος, με εισήγηση δική μου πέρασε η μη παρακράτηση ποσών από τα ανταποδοτικά της ΔΕΗ προς τον Δήμο του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κυλήσουν τα οικονομικά του Δήμου με απόλυτη ασφάλεια για τους δύο αυτούς μήνες. Από την άλλη όμως και η διάδυνα αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών που προσπαθούμε και με μεγάλες πιθανότητες, πολύ μεγάλες πιθανότητες να ενταχθούμε στα ληξιπρόθεσμα. Ναι. Θέλουν να δουν και κάποιες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου. Δηλαδή, ναι μεν δεν προχωράω σε παρακράτηση, δεν κάνω δέσμευση ποσότητα. Ναι μεν θα σε εντάξω σε ληξιπρόθεσμα ώστε να πάρει ο Δήμος μια οικονομική ανάσα,
αλλά θέλω και από σένα κάποια πράγματα. Δηλαδή, μπορούμε να λέμε δεν προχωράω σε τίποτα, όλα καλά, όλα ωραία, ξοδεύουμε ασύστολα, δεν υπάρχει καμία σειρά, δεν βάζουμε μάλλον καμία σειρά στον Δήμο, δεν παίρνουμε κανένα εισπρακτικό μέτρο και ζητάμε να έχουμε όλα αυτά τα ωφέλη από την κεντρική εξουσία. Με τη χθεσινή απόφαση, κύριε Κορεντσίδη, του Δημοτικού Συμβουλίου, είμαστε πιο κοντά σε επιτήρηση, είμαστε πιο κοντά σε πτώχευση. Πού είμαστε πιο κοντά? Αυτό είχε επίσης, δεν θέλω να κοινωνιολογήσω και σε αυτό το κομμάτι, διότι ανέφερα και χθες ότι τα ίδια μέτρα βίωσε ο ελληνικός λαός. Στον ελληνικό με λαό. Με τα μνημόνια. Συνδυάσατε τα μνημόνια και τα μέτρα που πάρθηκαν. Ανήκουμε όλοι μας. Όλοι έχουμε υποστεί αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα, αλλά βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει, αυτά τα μέτρα έχουν αποδώσει και μπαίνει σε μια διαφορετική τροχιά ή έχει βγει από την επιτήρηση, από τα μνημόνια η χώρα. Υπάρχουν οι βαθμολογίες από τους οίκους αξιολόγησης, οι οποίοι μας δίνουν ένα προβάδισμα ώστε να μπούμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά ως κράτος. Αυτά τα μέτρα λοιπόν θα έπρεπε να επιβληθούν για ένα σύντομο, θα έλεγα, χρονικό διάστημα, ώστε να είμαστε σε θέση από του χρόνου, όχι μόνο να προχωρήσουμε σε μειώσεις. Α, μισό λεπτά, κύριε Κορεντσίδη, τι μας λέτε εδώ τώρα, μισό λεπτά και λίγο. Να τελειώσω, αφήστε με λίγο, μισό λεπτό. Ώστε όχι μόνο να προχωρήσουμε σε μειώσεις, αλλά να μπει ο Δήμος σε μια τροχιά ανάπτυξης, προσλήψεων. Αυτό γιατί δεν το ακούσαμε χθες, κύριε Κορεντσίδη? Με τη λογική το ακούσαμε. Πώς? Το υπόθηκε. Ίσως να μην το πρόσεξα, αλλά υπόθηκε και από εμένα. Αυτή τη στιγμή λέτε. Υπόθηκε από εμένα, υπόθηκε από τον κύριο Τσανούσα και μάλιστα εκεί ήταν το σχόλιο, το θα μου επιτρέψετε να το χαρακτηρίσω άστοχο, ότι με τη λογική αυτή δηλαδή ο Δήμος θα παρουσιάσει κέρδη και θα φορολογηθεί. Όπως φορολογούνται οι επιχειρήσεις με όχι, το ποσοστό ενώ, 25%. Ενώ λέτε αυτή τη στιγμή ότι φέτος θα πηγαίναμε στις αυξήσεις αυτές, αλλά θα πηγαίναμε αμέσως μετά στις μειώσεις, οπότε ουσιαστικά θα ισοφαρίζαμε. Κύριε Νατσούλη μου, με τα μέτρα που πήραμε σε προηγούμενη συνεδρίαση, ναι, Δημοτικού Συμβουλίου, με κάποιες μη ανανεώσεις συμβάσεων, με κάποιες συγχωνεύσεις, ναι, το νομικό πρόσωπο παιδείας και αλληλεγγύης του Δήμου Καστοριάς εξοικονομεί 200.000 ευρώ ετησίως. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι από του χρόνου θα είναι με θετικό πρόσημο. Η ΔΕΙΑΚ με τις οικονομοτεχνικές μελέτες και τα στοιχεία που έχουμε από το τέλος του 2020 θα είναι με θετικό πρόσημο. Αυτό μας το είπε και ο Στόστος προχθές, ναι. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία δίνουν την ανάπτυξη. Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε μια πολιτική η οποία ακολουθήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια και έφτασε τον Δήμο μας σε αυτήν την κατάσταση, δυστυχώς ο συνδυασμός ο δικός μας δεν θα ακολουθήσει. Μάλιστα. Τώρα, υπόθηκαν και κάποια άλλα πράγματα. Να σας πω μόνο για αυτό που είπατε για το πώς, για το νοικοκύρεμα και τα λοιπά. Είπε η κυρία Σπυρό ότι την ώρα που δεν έχουμε χρήματα ή πάμε να βάλουμε αυξήσεις στους πολίτες μέσα από τα δημοτικά τέλη, φέρνουμε τον Χατζιάννη και τον πληρώνουμε σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που έχει 10.000 ευρώ. 4 για τον Ιχολίπτη και 6 για τον Χατζηγιάννη. Γενικά, η συγκεκριμένη κυρία. Δεν λέτε ότι το όνομά πληροφορίες προβλέπει. Όχι, δεν αναφέρουν. Δεν ξέρω τι πληροφορίες έχει. Εχθές ακούσαμε και ότι κάποιοι έχουν μαντικές ικανότητες. Προβλέπουμε το μέλλον, προβλέπουμε το ένα, ξέρουμε για το ένα, για το άλλο. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι να κάνουμε μία πρόταση τεκμηριωμένη και σωστή για το καλό του Δήμου. Αυτό που ξέρουμε είναι να λέμε μόνο όχι, χωρίς να έχουμε κάποιες αντιπροτάσεις. Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση δεν γνωρίζω τι πληροφορίες έχει οποιοδήποτε. Οι πληροφορίες, εγώ θα σταθώ μόνο στα γεγονότα και σε ό,τι βγαίνει με επίσημη ανακοίνωση από τον Δήμο Καστοριάς. Και αν λοιπόν πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο συναυλιακό γεγονός, θα καλυφθεί από έναν κωδικό που υπάρχει στο πρόγραμμα αυτό του Ίντερεκ. Ναι. Πρόσφατα έγινε ενημέρωση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το έχει πάρει μια εταιρεία, αφορά τις εορταστικές εκδηλώσεις. Ουσιαστικά θα πληρωθούν για την Καστοριά και θα πληρωθεί από το Ίντερεκ. Μια συναυλία, υπάρχει κιόλας. Μήπως αυτό είχε κλειστεί από την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, του κύριου Αγγελή? Όποιος δεν το γνωρίζει μπορεί να έρθει, καλά θα είναι να ενημερωνόμαστε επίσημα από τις υπηρεσίες του Δήμου και μάλιστα κάποιοι έχουν ιδιαίτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δήμου και συγκεκριμένα στις υπηρεσίες που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα προγράμματα.
υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη, και υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη πρόσβαση. Καλά θα είναι για να μην εκτίθεται τώρα ο καθένας, να έχει μία ενημέρωση μέσα από τις κρίσεις. Αναφέρθηκαν πολλά πράγματα με τα ποσοστά των αυξήσεων. Υπάρχουν περιπτώσεις και 140%. Ο κόσμος ρωτάει, κύριε Κορεντσίδη, σε χρήματα πόσο είναι αυτό? Δηλαδή, πόσο πληρώνουμε τώρα δημοτικά τέλη τον χρόνο και πόσα θα πληρώναμε με τις αυξήσεις που θέλατε να κάνετε? Η εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας ήταν 40% αύξηση σε όλες τις ζώνες. Σε χρήματα αυτό πόσο είναι, δηλαδή τώρα, ένα τώρα σπίτι κανονικό, πόσο θα πληρώνουμε και πόσο θα πληρώνουμε με τις αυξήσεις? Το 40% εμείς θεωρήσαμε ότι δεν ήταν δίκαιο, διότι ένα οίκημα, ένας χώρος, μία επιχείρηση εντός της Δημοτικής Ενότητας Καστολικάς, η οποία χρεώνεται αυτή τη στιγμή με ένα τέλος δημοτικό 4 ευρώ και 5 ευρώ ένα τετραγωνικό, 40% αύξηση καταλαβαίνετε ότι είναι 2 ευρώ. Ναι. Αντίστοιχα, μία άλλη επιχείρηση, ένα άλλο οίκημα που ανήκει σε μία άλλη ζώνη, στην έκτη ζώνη παράδειγμα, όπου χρεώνεται αυτή τη στιγμή με ένα δημοτικό τέλος ανατετραγωνικό στα 60 λεπτά, το 40% είναι 24 λεπτά. 24 λεπτά το τετραγωνικό. Άρα κάποιος χρεώνεται με 2 ευρώ αύξηση και κάποιος με 24 λεπτά. Μάλιστα. Εμείς θεωρήσαμε ότι αυτό δεν είναι δίκαιο, οπότε ήρθε μία άλλη πρόταση από τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης και Προγραμματισμού, τον κύριο Τσανούσα, όπου για να βγούμε από αυτό το τέλμα και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, θα ήταν το καλύτερο να προχωρήσουμε σε μία αύξηση οριζόντια, ναι, σε ό,τι έχει να κάνει με χρηματικό ποσό. Και αυτό το χρηματικό ποσό ήταν της τάξης των 65 λεπτών ανατετραγωνικό το χρόνο. Μάλιστα. Πάμε τώρα να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα κατάστημα ή σε οποιοδήποτε εκτήριο των 100 τετραγωνικών, παρόλο που λέω όμως είναι μεγάλο, τα 100 τετραγωνικά δεν είναι ο μέσος όρος. Ο μέσος όρος είναι στα 70-75 τετραγωνικά, απλά το αναφέρω για να γίνω κατανοητός. Στα 100 τετραγωνικά λοιπόν, αυτό σημαίνει ένα ετήσιο κόστος 65 ευρώ, δηλαδή 5 ευρώ το μήνα για όλους. Αυτή λοιπόν ήταν η αύξηση. Η αύξηση ήταν 5 ευρώ το μήνα για όλους. 5 ευρώ το μήνα για όλους. Δηλαδή 60 περίπου τον χρόνο. 60 ευρώ το χρόνο για όλους. Αυτό λοιπόν εσείς, μια και το λέτε τώρα αυτό. Να σας πω και τι ωφέλη. Πάνω σε αυτό όμως λίγο. Ναι. Αναφέρθηκε χθες ότι πολλοί ήδη δεν μπορούν να πληρώσουν και πάνε σε διακονισμούς στη ΔΕΗ κτλ. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα 60 επιπλέον θα τα παίρνατε το χρόνο? Δηλαδή, δεν μπορώ να προβλέψω ότι θα παίρνουμε, απλά θα ήταν ένα μέτρο το οποίο όμως θα ισοσκέλιζε τον προϋπολογισμό, θα ήμασταν καθόλου νόμιμοι σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάθεση του προϋπολογισμού, θα καλύπταμε σε μεγάλο ποσοστό το κενό το οποίο υπάρχει και από την επόμενη χρονιά ο Δήμος θα ήταν σε μια τροχιά εξισορρόπησης των οφειλών του. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, κύριε Κορατζίδη, είπατε ότι για αυτό το θέμα δεν θα επανέλθετε. Κανένας δεν θέλει, κύριε Νατσούλη, να καταλήξω. Κανένας δεν θέλει. Ποιος δήμαρχος θέλει ή ποια δημοτική αρχή, ναι, θέλει να επιβάλλει στους πολίτες έξτρα χρέη και ειδικά μια ιδιαίτερη περιοχή όπως είναι η δική μας. Κατανοητά όλα, σεβαστά όλα, απλά πρέπει να υπάρχουν και κάποιες γενναίες. Ναι, ναι. Είπατε όμως ότι δεν θα επανέλθετε. Το ερώτημα όμως είναι, επειδή ψάχνετε το 1,5 εκατομμύριο, από πού θα το βρείτε τώρα? Η τελευταία λύση. Ποια είναι η απόφασή σας? Η απόφαση είναι να δεσμευτεί από τους τακτικούς πόρους. Από τους τακτικούς πόρους, μάλιστα. Φυσικά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μάλιστα. Οριστικά και μετά. Γιατί ακούστηκε. Οι πολιτικές λύσεις για να δοθούν χρειάζεται να παρθούν και κάποια μέτρα. Ένα από τα μέτρα αυτά που θα μπορούσαμε να κάνουμε εκτός από την αύξηση των τελών. Γι' αυτό το θέλαμε, κύριε Βασίλη, για να μπορέσουμε να εντάξουμε αυτά τα τιμολόγια στον προϋπολογισμό μας. Αν δεν μπουν στον προϋπολογισμό, δεν μπορούν να καταστούν ληξιπρόθεσμα για να μπουν σε κάποιο πρόγραμμα διαγραφής. Απλά κατανοητά, το οποίο ή δεν έγινε κατανοητό ή δεν ήθελαν κάποιοι να το κατανοήσουν και αρκούμαστε σε μια στήρα εντελώς αντιπολίτευση με ένα όχι χωρίς αντιπρόταση. Καμία απολύτως πρόταση. Επαναλαμβάνω. Ούτε έχετε σκοπό να φέρετε κάποιο, όπως είπαμε νωρίτερα, βελτιωμένη πρόταση. Τέλος αυτό το θέμα. Δεν ξανάρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μα εμείς καταθέσαμε τρεις προτάσεις. Κάναμε και μια τρίτη τροποποιητική εχθές κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
όπου αφορούσε την πέμπτη και την έκτη ζώνη, μιλάμε δηλαδή για 30 κοινότητες, όπου είπαμε να πάμε να προχωρήσουμε σε μια αύξηση πολύ όμως πιο λογική και να προσπαθήσουμε να βρούμε τον τρόπο να το καλύψουμε από κάπου αλλού. Παρ' όλα αυτά όμως, αν δεν πάρεις κανένα απολύτως μέτρο, συνεχίζουμε την ίδια πολιτική την οποία είχε ο Δήμος τα τελευταία χρόνια και μας οδήγησε αυτή την τραγική κατάσταση. Κλείνοντας, κύριε Κορεντζίδη, αυτό που έγινε χθες είναι ένα πρώτο παράδειγμα, αυτό που συζητούσαμε για προεκλογικά, όταν κάποια δημοτική αρχή δεν θα έχει την πλειοψηφία και θα χρειάζεται ψήφους από την αντιπολίτευση για να περάσει ένα θέμα. Πρώτερο λοιπόν παράδειγμα ήταν το χθεσινό. Πώς σκέφτεστε στη συνέχεια της τετραετίας? Να σας πω την αλήθεια, κύριε Νατσούλη, δεν το θεωρώ εγώ πρόβλημα. Δεν θα είμαι χαρούμενος δηλαδή να περνούσε το χθεσινό, αν είχαμε δηλαδή 21 συμβούλους εμείς ως πλειοψηφία. Ναι. Εγώ θα ήθελα να περάσει ομόφωνο. Γιατί είναι κάτι που αφορά τον Δήμο. Δεν αφορά ούτε εμένα, ούτε εσάς μόνο, ούτε την επιχείρησή μου, την επιχειρηματική σας. Αφορά όλο τον Δήμο. Και ο Δήμος πρέπει να μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Αν κάποιοι πανηγυρίζουν, επειδή ο Δήμος θα συνεχίσει να είναι ζημιογόνος, ή αν δεν μπορεί να βγει από το τέλμα το οποίο έχει περιέλθει, είναι από τα σχόλια τα αφήνω στους ακροατές. Κύριε Κορεντζίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.